Μια νέα προοπτική για το Δήμο Αγίου Νικολάου σκιαγραφεί η πολιτική πρόταση του πρώην βουλευτή και πάλι ποτέ στελέχους του ΠΑΣΟΚ Νίκου Κοκκίνη, ο οποίος ανακοίνωσε χθες την υποψηφιότητά του. Ο Νίκος Κοκκίνης, απευθυνόμενος σε όλους τους πολίτες, κάνει λόγο για την ανάγκη μιας συλλογικής προσπάθειας με γνώμονα την αποκέντρωση, το συμμετοχικό σχεδιασμό και ένα καινούριο αναπτυξιακό πλαίσιο που θα οδηγήσουν την περιοχή του Αγίου Νικολάου στην πρωτοπορία, με βελτίωση της καθημερινότητας και της ζωής των ανθρώπων μέσω μιας δυναμικής ανανέωση σε παραγωγικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Ως ενεργός πολίτης, θέτω σήμερα στην κρίση σας την υποψηφιότητά μου ως Δήμαρχος Αγίου Νικολάου σε μια αυτοδιοικητική κίνηση ανεξάρτητη και αυτόνομη. Ένα κοινό χώρο μιας ανοιχτής και χωρίς αποκλεισμού συνάντησης πέρα από πολιτικές προτιμήσεις. Με κεντρικό πρόταγμα, ο Δήμος μου είναι ο δικός μου τόπος, απευθύνω σήμερα πρόσκληση κινητοποίησης και συμμετοχής σε όλες και όλους για ένα ανοιχτό, δυναμικά πρωτοπόρο και αποτελεσματικό Δήμο για μας και τα παιδιά μας. Ο κύριος Κοκκίνης απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις ζωντανές δυνάμεις του τόπου, τους νέους, τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας, τους επιχειρηματίες, τις αλληλέγγυες πρωτοβουλίες και τους κοινωνικά ευάλωτους σε σύμπλευση και συνεργασία για να κάνουμε όλοι μαζί ένα βήμα πέρα από τη φθορά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην επιστολή του. Έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη 4 πολιτικών κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του Κινήματος Αλλαγής, αλλά και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο Γιάννης Σταταράκης παρουσίασε χθες το νέο πλαίσιο της πολιτικής του πρότασης για το Δήμο Αγίου Βασιλείου. Θα αποδείξουμε πως μπορούμε όλοι εμείς, με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, να αφήσουμε στην άκρη τις παλαιότερες διαφωνίες μας, τις αντιθέσεις μας, για να συνεννοηθούμε και να συμφωνήσουμε πως μπορούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Χαρακτήρισα ιστορική αυτή τη μέρα, αφού ποτέ ξανά δεν συναντήθηκαν τόσοι πολύ ενεργοί πολίτες από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους να ενώσουν τις δυνάμεις τους για ένα κοινό στόχο. Ο συνδυασμός «Κοινή πορεία στο μέλλον» συσπηρώνει γύρω της ολόκληρη την τοπική κοινωνία, όπως επεσήμανε και ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Ο Σταύρος Αρναουτάκης, που βρέθηκε στο πλευρό του Γιάννη Ταταράκη, αναφέρθηκε με θερμά λόγια για το όραμα και το πάθος του Δημάρχου, την προσφορά, την εργατικότητα και τη μεθοδικότητά του. Θα με ξεπεράσει η εκλογία στο Γιάννης, γιατί ως Δήμαρχος που ήμουν στις Αρχάνες πήρα 80% την τελευταία φορά. Βλέπω τώρα ότι θα πάει στο 90%, άρα πάμε ελεύθερος. Ο Γιάννης Ταταράκης δεσμεύτηκε για τη διακυβέρνηση του Δήμου με γνώμονα τις ανάγκες των δημοτών και τα κοινά προβλήματα, υποσχόμενος ποσοτικό και ποιοτικό άλμα στη διοίκηση του Δήμου. Ως υποψήφιος Δήμαρχος, μαζί με τους συμβούλους στο ψηφοδέλτιό μας, σας καλώ να συμπορευτούμε σε αυτή την προσπάθεια, συμμετέχοντας δυναμικά και ενεργά στην πρωτοβουλία ενότητας, ευθύνης και δημιουργίας. Προτιμώ το δύσκολο δρόμο της ευθύνης, της σοβαρότητας, από τον εύκολο δρόμο του λαϊκισμού.